τσιρίξει ποτέ από κάτω για να τον χειροκροτήσω. Και στο αυτοκίνητο ακόμα, εντάξει, μπορεί κάποια τραγουδάκια που έχει βγάλει να τα χαζοάκουσα, αλλά δεν είμαι το κοινό του Ρουβά. Γιατί λέω μπράβο στο Ρουβά. Όταν έχεις καταφέρει να γίνεις ένα στάρ τέτοιου βεληνικού, δηλαδή να έχεις το δικό σου κοινό, έχει ένα μεγάλο κοινό, σάξει, να κόσμο τον ακολουθεί, ένα πολύ μεγάλο κοινό. Είναι προσφορά στον πολιτισμό να κάνεις αυτό το κοινό που δεν θα πήγαινε, βρε παιδιά, να ακούσει τάξιο νηστή. Με τίποτα στο Δήμο Νέα Δημήτρη. Ναι, όχι. Αν το τραγουδούσαν, ας πούμε, κάποιοι άλλοι, δεν θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινε αυτό το κοινό. Ο Σάξ, λοιπόν, έχει ένα δικό του κοινό, έτσι. Δηλαδή, τώρα, άμα δει το κοινό του την αφίσα Μίκης Σάκης, θα πάει να δει στο τέτοιο Νέα Δημήτρη το Action ST. Εάν θα λοιπόν. Θα μπερδευτούν τα κοριτσάκια, δηλαδή. Τα κοριτσάκια, λοιπόν, τα οποία δεν θα διανοούνταν να πάνε στο Δήμο της Νέας Δημήτρης, να ακούσουν ένα επικό δημιούργημα. Δύο τεράστιων Ελλήνων δημιουργών, του Θοδωράκη και του Ελίτη, που δεν θα πάταγαν τα κοριτσάκια αυτά το πόδι τους στο Δήμο Νέας Μέρνης, με το να πάει ο Σάκης, επιτέλους και κάποια από αυτά τα παιδιά θα μάθουν κάτι παραπάνω. Εγώ λοιπόν μόνο υπέρ είμαι. Και μπράβο του που κάνει τέτοιες κινήσεις. Τα τι μου συγγνώμη, αλλά εγώ αν ακούσω το ένα το χέλι δόνει και από κάτω το κοριτσάκι φωνάζουν Σάκη Σάκη, μου χαλάει. Γιατί το ένα, ο Σάκης Ρουβάς, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, είναι καταξιωμένος, αλλά έχει και ένα συγκεκριμένο τρόπο που τραγουδάει. Δεν μπορεί να πει τα πάντα. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα τραγουδήσει το «Μη παρακαλώ σας, μη τη χώρα μου, α, ο break». Ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Αυτό που λες είναι σωστό. Δηλαδή, και εμένα, αν μου πεις, θες να ακούς τον Ταλάρα. Ή να ακούς τον Σάκη. Εντάξει, θα σου πω, θέλω να ακούσω τον Ταλάρα. Ναι, από την άλλη όμως, όταν πάει ένα στάρ αυτού του βεληνικού σου και παίρνει ένα κομμάτι τεράστιο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και τέχνης και το ερμηνεύει προσελκύοντας ένα κοινό το οποίο δεν ενδιαφέρεται για αυτό μας το κομμάτι. Το ξέρουμε τώρα να είμαστε. Δεν το ξέρει καν, εννοείς αυτό. Δεν το ξέρει καν. Υπάρχει γενιές που δεν το ξέρουν. Δεν έχουν πάει να ακούσουν. Τώρα, ειλικρινά, στο σχολείο δεν μας μιλάνε. Καλά, και εμείς μεγαλύτερη ψαχτήκαμε που τα μάθαμε έτσι. Τώρα, εντάξει, τώρα τα κοριτσάκια τώρα τα 16χρονα, τα 20χρονα, τα 25χρονα έχουν πάει, ας πούμε, στο Ηρώδειο να ακούσουν το Μητσιά, να ερμηνεύει, το Άξονις, δεν έχουν πάει.